Έχει πληγεί πολλές φορές από τους σεισμούς. Αυτό είναι το κτίριο που φιλοξενεί σήμερα το νέο νοσοκομείο του νησιού, που εγγενίασε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Ένα στολίδι του ΕΣΥ, που αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο νησί, τόσο για τους κατοίκους του, όσο και για τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Οι κλινικές του νέου νοσοκομείου της Λευκάδας βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Μέχρι την Παρασκευή θα ξεκινήσουν να λειτουργούν και τα χειρουργεία. Τα τέσσερα χειρουργεία είναι ήδη έτοιμα να δεχτούν περιστατικά εάν χρειαστεί. Ενώ ήδη φιλοξενείται στη μαιευτική κλινική ένα αγοράκι με την ευτυχισμένη μητέρα του, η οποία γέννησε με κεσαρική στο παλιό κτίριο και μεταφέρθηκε με το νεογνώσιο καινούριο, όπου και θα πάρει από εκεί εξιτήριο. Πέρα από το κτίριο που είναι ο καινούριο και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι υπερσύγχρονος και σαφώς κάνει και τη δουλειά μας πιο ασφαλή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπήκαμε σε αυτό το όμορφο σύγχρονο νοσοκομείο. Ανεβαίνει το επίπεδο νοσηλείας των ασθενών μας. Όλα τα νέα περιστατικά προς νοσηλεία εισάγονται στο καινούριο νοσοκομείο, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργούν πλήρως εξωτερικά ιατρία και επίγοντα. Έχουμε τελευταίες τεχνολογίες monitor, οπινιδωτής, πολλαπλές αντλίες, αναρροφήσεις, τελευταίες τεχνολογίες καρδιογράφους. Ο Διευθυντής Παθολογικής Γιάννης 41 διαψεύδει στην κάμερα της ΕΡΤ τους ισχυρισμούς που εδίνει για επισφαλή μεταφορά των ασθενών από το παλιό στο νέο κτίριο. Ήταν ασφαλέστατη, είχε συμφωνηθεί με τον διοικητή, έγινε το προηγούμενο Σάββατο με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού και από το παλιό νοσοκομείο εγκατασταθήκαν στο καινούριο νοσοκομείο με ασφάλεια. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένα σωματείο που σταθερά και μόνιμα σαμποτάρει, προσβάλλει το δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα, αυτό είναι το καινούργιο απόκτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Λευκάδα. Για πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη. Καλή σου μέρα, Γιάννη, έχει προσκεκλημένο. Γιάννης. Καλημέρα από την Αθήνα. Μέσα στο νοσοκομείο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Λευκάδα. Βρισκόμαστε μέσα στο νοσοκομείο. Έλεγα στο ρεπορτάζ ότι θα ξεκινήσει πλήρως η λειτουργία του νοσοκομείου τη Δευτέρα και για τα εξωτερικά γιατρία. Τα εξωτερικά γιατρία λειτουργούν από σήμερα. Ναι. Ανοίξανε μάλιστα πριν από λίγο. Βρισκόμαστε στο χώρο των εξωτερικών γιατρίων αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Βυσαρίο Αναμίχα, ο οποίος είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος μας κάνει και μία σύντομη ξενάγηση σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι από τους πλέον νευραλγικούς του νοσοκομείου, κύριε Μίχα. Καλημέρα σας και από την ωραία Λευκάδα. Καλημέρα σας, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Διοικητά, πόσο καιρό περιμένατε να υπάρξει αυτό το καινούριο απόκτημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Το συγκεκριμένο κτίριο άρχισε να χτίζεται το 2013. Έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλές αστοχίες και ελλείψεις στην αρχική μελέτη τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2016. Υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στο σχεδιασμό, όπως δεν προβλέπονταν νέος αξονικός τομογράφος, νέα μηχανήματα τεχνητού νεφρού, αιμοκάθαρσης δηλαδή, και διάφορα άλλα προβλήματα όπως του εσωτερικού δικτύου, switch. Τίποτα από αυτά δεν προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Δεν προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό οι προσβάσεις, οδικές προσβάσεις. Δεν προβλέπονταν συνδέσεις με δίκτυα. Όλα αυτά μας ανάγκασαν να πιέσουμε και το Δήμο και την Περιφέρεια και τις κτηριακές υποδομές. Και σήμερα όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε το νοσοκομείο και να το προσφέρουμε στο λαό της Λευκάδας και της ευρύτερης περιοχής. Κύριε Μίχα, είναι πλήρως λειτουργικό και ασφαλές το νοσοκομείο? Έχω επιστροφή. Αν είναι πλήρως λειτουργικό το νοσοκομείο και ασφαλές? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ασθενής σε αυτό το νοσοκομείο χωρίς να είναι εγγυημένη 101% η ασφάλειά του. Ό,τι έγινε, έγινε με προγραμματισμό και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, με την ΥΠΕ και με το Υπουργείο. Αυτά τα οποία διαδίδονται και τα οποία πηγή είναι υποεδίν, είναι συκοφαντικά όχι μόνο για το νοσοκομείο Λευκάδας, αλλά για όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Υπονομεύουν, σπέρνουν ανησυχία και φόβο στους κατοίκους και εμείς αναγκαστούμε δυστυχώς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση, να δούμε λίγο πώς είναι το νοσοκομείο. Λειτουργικό το νοσοκομείο και αυτό που θα απολαύσουν τις υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνουν οι κάτοικοι εκεί, κύριε Δίκητε.
Να μας βοηθήσετε, δείξτε μας έτσι 2-3 από τους χώρους το χρόνο που έχουμε να δούμε λοιπόν, και περί τίνος πρόκειται. Ένα γιατρίο μπορούμε να δούμε, να πάμε για παράδειγμα στο ορθοπαιδικό. Θα ξεκινήσουμε από το ορθοπαιδικό γιατρίο. Εδώ είναι και ο γιατρός μας, σήμερα θα υποδεχτεί, πιστεύω, και θα έχει τους πρώτους νέους ασθενείς μας. Έχει ανοίξει σήμερα το γιατρίο, υποδέχεσαι ασθενείς. Ναι, ναι, υποδεχόμαστε. Ονομάζομαι Γεωργίου Νικηφόρος, είμαι επιστημονικός υπεύθυνος ορθοπαιδικής κλινικής. Από το 2015 η ορθοπαιδική κλινική ήταν κλειστή, την ανοίξαμε εμείς όπως και πολλές άλλες. Το 2016 ήταν δύο γιατροί, το 2017 τρεις και τώρα είμαστε τέσσερις ορθοπαιδική κλινική. Το νοσοκομείο μας, το νέο νοσοκομείο διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Εκτός αυτό, έχουμε... Αυτό βασικά. Απλά να σας πω, παιδιά, ότι οι κλινικές λειτουργούν από το Σάββατο, όλες οι κλινικές, στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, ενώ είναι πλέον... Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Γιάννη Ανδριώτη. Ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Στις υπηρεσίες του κόσμου και στη Λευκάδα. Μακάρι να έχουμε σε όλη την Ελλάδα σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και με υποτίθεται με επαρκή στελέχωση. Λοιπόν,